Σήμερα παίξαμε ένα παιχνίδι με μια ομάδα η οποία είναι από τις καλύτερες ομάδες του πρωταθλήματος. Μια ομάδα η οποία έχει ποιότητα μεγάλη και δεν πάβει να έχει, κουβαλάει και ένα πολύ μεγάλο όνομα στον χώρο του φτιωτικού ποδοσφαίρου. Όπως και να είναι η Μαλεσίνα, είναι πάντα Μαλεσίνα, είναι υπολογίσιμος αντίπαλος. Μια ομάδα η οποία έχει κάνει τη διαδρομή της στον χώρο του φτιωτικού ποδοσφαίρου. Πιστεύω ότι στο πρώτο ημίχρονο ήταν πάρα πολύ καλή. Δεν δεχθήκαμε πίεση, δεν μας δημιούργησε η Μαλεσίνα καμία φάση στο πρώτο ημίχρονο. Αντίθετα, βγαίναμε πάρα πολύ καλά, οργανωμένα, κάναμε ένα γκολ, θα μπορούσαμε να έχουμε κάνει και δεύτερο. Στο δεύτερο ημίχρονο όμως χαλάσαμε τη διάταξη γιατί κάναμε αναγκαστική αλλαγή. Και αναγκαστήκαμε να αλλάξουμε θέσεις σε παίκτες γιατί είχαμε κάποιες απουσίες στον πάγκο και δεν μπορούσαμε να λειτουργήσουμε διαφορετικά. Τέλος πάντων, τα παιδιά όμως κάναν κατάθεση ψυχής, πραγματικά κατάθεση ψυχής σήμερα. Πήραμε τους 3 βαθμούς. Για μας είναι μία επιβράβευση των κόπων που κάνουν αυτοί οι ποδοσφαιριστές από την αρχή της χρονιάς. Τίποτα άλλο δεν νομίζω, το πρωτάθλημα ούτως ή άλλως και η διαδικασία των play-off έχουν κριθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό και εμείς προσπαθούμε να ανέβουμε όσο το δυνατόν πιο ψηλά, να παίζουμε όσο το δυνατόν καλύτερο ποδόσφαιρο, να το απολαμβάνουν τα παιδιά, να ευχαριστούμε αυτόν τον κόσμο που έρχεται απ' έξω για να δει ποδόσφαιρο και νομίζω ότι τα καταφέρουμε αρκετά καλά. 2 αγωνιστικές μένουν ακόμη, να τελειώσει το πρωτάθλημα. Για μία ακόμη φορά θέλω να δώσω συγχαρητήρια στα παιδιά. Πράγματι είναι εκπληκτικοί. Και εκπληκτικοί αθλητές, αλλά πολύ περισσότερο άνθρωποι. Να ευχηθώ καλή συνέχεια, εντάξει, σύντομη μπορεί να είναι, και καλό καλοκαίρι στη Μαλεσίνα.